Καλημέρα σας. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τον Γενικό Γραμματέα των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, τον κύριο Σμυρλή, και τον Πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς, τον κύριο Χατζηνικολάου, και Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, καθώς και όλη τη διοικητική ομάδα της Πειραιώς. Βλέπω καλούς φίλους και από παλιά, τον Ανδρέα, τον Αντώνη, τον Δημήτρη, φυσικά την Αθηνά, τον Σάβα και τον κύριο Αντωνιάδη, που, κύριε Πρόεδρε, πριν από 25, 26, 27 χρόνια ήταν διευθυντής σε ένα μικρό κατάστημα από τα τρία μικρά καταστήματα που είχε τότε μια μικρή τράπεζα με το όνομα Πειραιώς που ήρθε στη Θεσσαλονίκη, όταν απέναντι υπήρχαν οι τρεις μεγάλοι εθνικοί, εμπορικοί, ιωνικοί, η Μακεδονία Θράκης, η Εγνατία και καμιά δεκαριά ξένες τράπεζες. Μετά από κάποια χρόνια, αυτές οι καμιά δεκαριά ξένες τράπεζες ήρθαν στην Τράπεζα Πειραιώς, όπως επίσης και η Μακεδονία Θράκης και η Εγνατία. Να περάσουμε λίγο στο κυρίως θέμα. Όλα αυτά τα χρόνια και με τους συναδέλφους τραπεζικούς υπάρχει πάντα το θέμα της πίστης προς τις επιχειρήσεις, που από την πίστη ουσιαστικά βγαίνει και η πίστοση. Ένα βασικό θέμα που θίγαμε πάντα ήταν το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης. Κατά πόσο οι επιχειρήσεις τις οποίες χρηματοδοτείτε είναι καλά δομημένες, ποια είναι η επόμενη μέρα, στα εισηγητικά που κάνατε στις επιτροπές, αναφέρατε πάντα και το διευθύνοντα σύμβουλο της επιχείρησης και το μέτοχο και την επόμενη γενιά. Τι κάνουν τα παιδιά, αν υπάρχει διαδοχή έτοιμη, κατά πόσο είναι έτοιμα και προετοιμασμένα για το ρόλο αυτό κτλ. Αυτό το θέμα το τεράστιο έχουμε να πραγματευτούμε σήμερα και μάλιστα γίνεται και ακόμα πιο επίκαιρο και με το ESG που ουσιαστικά θα το βάλετε κι εσείς και σαν τράπεζες προς τους πελάτες σας, το κομμάτι αυτό το environmental, το social και το governance. Ίσως να έχουμε αργήσει κιόλας, έχει εισαχθεί ο νόμος για τις συγμένες και σιγά σιγά θα πρέπει να περάσει και στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό φτιάξαμε ένα πάνελ, στο οποίο το σκεπτικό ήταν να έχουμε έναν εκπρόσωπο της επόμενης γενιάς, την κυρία Ζωή Παλατιανά, έναν εκπρόσωπο της προηγούμενης γενιάς, που όμως πήρε και τη σκυτάλη από τον πατέρα του και θα τον δώσει σιγά σιγά στην επόμενη γενιά, την τρίτη, τον κύριο Πάνο Μενεξόπουλο, και έναν ειδικό στο θέμα αυτό, τον κύριο Βαγγέλη Αποστολάκη. Το θέμα μας είναι το Corporate Governance, Succession και Family Business. Και να ξεκινήσουμε με τους συμμετέχοντες στο πάνελ, να δώσουμε καταρχήν το λόγο στην κυρία της Ομίγυρης, την κυρία Ζωή Παλατιανά. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε καλά? Καλά, εσείς πώς είστε? Ωραία. Θα μας πεις, Ζωή, να μιλάμε στον ελληνικό όλοι, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια. Θα μας πεις, αν θέλεις, μερικά πράγματα για την εταιρεία και για σένα. Βεβαίως. Να σας παρουσιάσω λίγο την εταιρεία. Να βάλω ένα PowerPoint. Αρχικά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ πέρα και θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στη διεκπαιρέωση του συνεδρίου. Όπως είπαμε, ονομάζομαι Ζωή Παλατιανά. Είμαι υπεύθυνη marketing και διεθνών πωλήσεων στην εταιρεία Panplast. Παράλληλα, συμμετέχω στο Δέλτα Σίγμα της εταιρείας και είμαι κόρη ενός μεταμητρητών. Δεν ακούγεται καλά. Ας πούμε μερικά λόγια για την οικογενειακή μας εταιρεία. Η Panplast ιδρύθηκε το 1980 από τα αδέλφια Παλαθενά και 41 χρόνια μετά αποτελεί μία από τις δυναμικότερες βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων στους τομείς της άθλησης, σύνδρευσης, θέρμανσης και προστασίας καλωδίων οπτικών ινών. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, αυτή τη στιγμή αριθμούμε 41 χρόνια παρουσία στον κλάδο μας. Διαθέτουμε μία ευρεία γκάμα προϊόντων 4.000 κωδικών, με το 90% από αυτά να σχεδιάζεται, παράγεται και ελέγχεται
από τα αρμόδια τμήματα στις ιδιώτικες εγκαταστάσεις μας που βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης και καλύπτουν μια έκταση 100 στρεμάτων. Επιπλέον, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του παλατολογίου μας στην Ελλάδα, διαθέτουμε και ένα υποκατάστημα στην Αθήνα. Δυναμική είναι και η παρουσία μας στη διεθνή αγορά, αφού τα προϊόντα μας εξάγονται σε 73 χώρες και το 50% του τζίρου μας προέρχεται από την εξαγωγική δραστηριότητα. Στην επόμενη φωτογραφία βλέπουμε τους ιδιωτές της εταιρείας. Η φωτογραφία αυτή συγκεκριμένα είναι από την Αγρότικα του 2020. Οι ιδρυτές, ο Αντώνης, ο Κώστας και ο Παρασκευάς, κατά σειρά ηλικία του είναι, κατάγονται από ένα ορεινό πουλί της Θεσσαλονίκης. Η εργατικότητά τους, σε συνδυασμό με τη διορατικότητά τους, βοήθησαν να εξελιχθούν και να δημιουργήσουν την παλαπλάστα που την ξέρουμε σήμερα. Τα αδέλφια Παλαθιανά θεωρούν ότι το μαστικό της επιτυχίας τους, πέρα από τη θέληση τους για τη δημιουργία, την εξωστρέφεια και τη συνεχή πρόοδο, εντοπίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την άξονα συνεργασία μεταξύ τους. Αξίες που επιχειρούν να μεταλαμπατεύσουν σε εμάς τα μέλη της δεύτερης γενιάς. Ας αναφερθούμε όμως τώρα σε κάποια κομβικά σημεία της ιστορίας του παλαπλάστα. Το 1980 τα αδέλφια Παλαθιανά εγκαινιάζουν ένα μηχανουργείο καλοπιών για τα πλαστικά εξαρτήματα με την επωνυμία Αδελφή Παλαθιανά με τον Έψιλον στον έβοσμο της Θεσσαλονίκης. Οι ρυθμοί της δουλειάς και οι απαιτήσεις της αγοράς αυξάνονται διαρκώς. Έτσι, το 1985 αποφασίζεται η μετακόμιση σε ιδιώτικες εγκαταστάσεις μεγέθους 1.300 τετραγωνικών μέτρων στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου Θεσσαλονίκης. Το διάστημα εκείνο εντοπίζουν την ανάγκη παραγωγής πλαστικών συστημάτων στάχων άρπης. Έτσι, ξεκινάει και η εξειδίκευσή του στο κομμάτι αυτό. Το 1990 η εταιρεία μετατρέπεται σε ανώνυμη, αποκτώντας την ονομασία Παλαπλάστ SA, βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων. Την ίδια χρονιά η εταιρεία αποκτά εξαγωγικό χαρακτήρα και έχοντας ως υπεύθυνο πωλήσεων τον κύριο Κώστα Παλαθιανά, συμμετέχει σε διεθνή έκθεση του κλάδου. Παράλληλα, πραγματοποιείται και η πρώτη εξαγωγή των προϊόντων στην Ιταλία. Το 1995, η Παλαπλάστ γίνεται μία από τις πρώτες εταιρείες στον ελλαδικό χώρο που βραβεύονται χάρη στο πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. Το 2000 γιορτάζονται τα 20 χρόνια της εταιρείας, που συμπίπτουν με την ανωδική πορεία και την εδραίωση του brand name της Παλαπλάστ. Κατά τη διάρκεια των χρόνων αυτών, τα αδέλφια Παλαθιανά προχώρησαν στην ίδρυση της Παλαπλάστ της Μύρης, στη Σμύρνη της Τουρκίας. Η ολοένα μεγαλύτερη αύξηση των πωλήσεων της Παλαπλάστ σε Ελλάδα και εξωτερικό είχε ως φυσικό υπακόλουθο την ανάπτυξη και βελτίωση των εγκαταστάσεών της. Το 2003 πραγματοποιείται η ολική μετεγκατάσταση της εταιρείας σε νέα ιδιόκτητα κτίρια στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου Θεσσαλονίκης. Το 2005 η Παλαπλάστ κάνει ακόμα ένα βήμα εξωστρέφειας, ιδρύοντας εμπορική εταιρεία με την επωνυμία Παλαπλάστ Expo στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Παράλληλα, αποφασίζει να δραστηριοποιηθεί πιο ενεργά στους κλάδους της σύνδρευσης και θέρμανσης. Το 2008, μία ακόμη αναγνώριση έρχεται να επικυρώσει την επιτυχία των αδερφών, οι οποίοι ανακηρύσσονται ως αυτοδημιούργητοι επιχειρηματίες 2008 από την Ένα Στεγιά. Παράλληλα, την ίδια χρονιά, η εταιρεία βραβεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την Εθνική Αναγνώριση Επιχειρηματικής Αρίστευσης. Η Παλαπλάστ, αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες των διεθνών αγορών, προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητές του. Γι' αυτό, το 2009, ιδρύεται η Παλαπλάστ Συρία, στην πόλη Χάμα της Συρίας. Το 2014 η Παλαπλάστ, ως βιομηχανία ηγέτης πλέον στον ελλαδικό χώρο, δημιουργεί δικό της υποκατάστημα στην πρωτεύουσα της χώρας στην Αθήνα. Το 2019, έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας, ολοκληρώνεται η μετακατάσταση της Παλαπλάστ της Μύρ σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις έκτασης 7 στρεμάτων στη βιομηχανική περιοχή πλαστικών της Μενεμένης της Μύρη. Και φτάνουμε στο σήμερα, με ένα νέο διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τα 5 νέα μέλη και την πρώτη γενιά, και έναν ομόφωνο εκλεγμένο CEO, τον Νίκο Παλαθιανά. Σήμερα συνεχίζουμε το όραμα της εταιρείας, που βασίζεται στο ότι κάθε σταγόνα νερού είναι ουσιαστική και πολύτιμη. Η αλόγιστη χρήση του νερού από τον άνθρωπο τίνει να το εξαλείψει. Η ύπαρξη επαρκών αποθεμάτων καθαρού νερού καθίσταται θεμελιώδης ανάγκη και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του κόσμου στον οποίο θέλουμε να ζούμε. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος που έχουμε θέσει και εμείς στην Παλαπλάστ. Τα προϊόντα της εταιρείας, εκτός το ότι προσφέρουν στον καταναλωτή μοντέρνες τεχνολογικές λύσεις, συμβάλλουν στην αποδοτικότερη χρήση του νερού και στην εξοικονόμησή του. Πλαισιώνουν κατά αυτόν τον τρόπο μια παγκόσμια προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος. Η μέθοδος, που είναι γνωστή ως τάχδη ανάρτηση, εξασφαλίζει ότι καμία στεγόνα νερού δεν πάει χαμένη. Τα αδέλφια Παλαθιανά ίδρυσαν την Παλαπλάστ με μεγάλη θέληση, αγάπη και μεράκι. Σήμερα, 41 χρόνια μετά, η Παλαπλάστ διατηρεί τον αμοιβώς οικογενειακό της χαρακτήρα και συνεχίζει δυναμικά με σταθερά βήματα την ανωδική της πορεία. Αυτά είχα να σας πω εγώ για την Παλαπλάστ και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.
να περάσουμε τώρα από την άλλη μεριά, να δώσουμε το λόγο στον ειδικό επί του θέματος, με μεγάλη εμπειρία, πολλών δεκαετιών στο συμβουλευτικό χώρο και τα τελευταία χρόνια, όχι διψήφια όμως, με μια μεταστροφή και μια εξειδίκευση στο κομμάτι του family business. Αγαπητέ Βαγγέλη, ο λόγος σε σένα. Καλημέρα, καλημέρα για μένα. Ακούγομαι? Βεβαίως. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Παναγιώτη. Με τη σειρά μου να ευχαριστώ και εγώ τον πρόεδρο του ΣΕΜΠΕ, το Ειδικό Συμβούλιο, και ιδιαίτερα εσένα, Παναγιώτη, για την πρόσκληση και την τιμή να συμμετέχω και εγώ με αυτή μου την ιδιότητα στο πολύ ενδιαφέρον συνεδριό σας, όπως κάθε χρόνο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και σας δίνω συγχαρητήρια που τολμήσατε να βάλετε αυτό το θέμα, ενώ εκ πρώτης όψεως μπορεί να ακούγεται ξένο, μια και μιλάμε για καθαρά επιχειρηματικά θέματα, για εξαγωγές, για ανάπτυξη, για εξωστρέφεια, αγορές, προϊόντα και όλα τα σχετικά. Αλλά για να τα πετύχουμε όλα αυτά, για να μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη και growth, θεωρώ ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε πρώτα ότι η επιχείρηση είναι βιώσιμη. Και μια και μιλάμε στο ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, για να μην πω όλες, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Οπότε ουσιαστικά κάνετε και μια πολύ καλή υπηρεσία στα μέλη σας, φέρνοντας αυτό το θέμα, το οποίο εγώ, επιτρέψτε μου να κάνω μια σύντομη παρουσίαση, που πιστεύω θα οριοθετήσει τις περιοχές που μετά θα συζητήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχω ετοιμάσει μια μικρή παρουσίαση λίγων slides, που όπως είπα θέλω να δώσω το περίγραμμα, τα θέματα, τις προκλήσεις που απασχολούν τις οικογενειακές επιχειρήσεις, που πιστεύω ότι θα βοηθήσει και θα δώσει ένα βήμα στην επόμενη κουβέντα. Ξεκινώντας λοιπόν, ήθελα να σας δείξω αυτό. Μπορεί κάποιος να σκέφτεται, επειδή είπε ο Παναγιώτης ότι είμαι ένα στέλεχος, ένα σύμβουλος επιχειρήσεων που λειτουργώ στην αγορά περίπου 35 χρόνια, στη KPMG 26, τι δουλειά έχω εγώ με όλα αυτά. Θα εξηγήσω και πώς μπήκα σε αυτό το χώρο κάποια στιγμή αργότερα, αλλά η φωτογραφία που σας δείχνω είναι του πατέρα μου. Ο πατέρας μου λοιπόν στο κέντρο, πρώτη γενιά, τα παιδάκια που βλέπετε είναι τα εγγόνια του. Τρίτη γενιά. Λείπει η δεύτερη γενιά, που είναι ο αδελφός μου και εγώ, όπου έχει μάλλον ο αδελφός μου, ξεκίνησε ο πατέρας μου την επιχείρηση με την επωνυμή φούρνος του Χατζή, δηλαδή έναν φούρνο, μια πολύ μικρή βιοτεχνία. Εγώ λοιπόν έχω μεγαλώσει, πραγματικά μεγαλώσει, μέσα σε ένα φούρνο, όπου ο μπαμπάς μου, Μακαρίτης πλέον, η μαμά μου, εγώ, ο αδελφός μου, κάποιοι συγγενείς, κάποιοι εργαζόμενοι, αργότερα τα εγγόνια, μάθαμε να ζούμε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, μέσα σε μια οικογένεια που επιχειρεί. Με τα φτωχά μέσα της εποχής και με τις δυσκολίες επίσης της εποχής. Άρα από τότε κάπου είχε πει μέσα μου ότι αυτό είναι, και σας λέω και ένα ακόμα χαρακτηριστικό. Όταν έκανα τη διατριβή μου στο μεταπτυχιακό, το θέμα το οποίο επέλεξα να μελετήσω ήταν να μελετήσω τη στρατηγική της οικογενειακής μας επιχείρησης και πώς αυτή πορεύεται, λαμβάνει αποφάσεις και προχωρά προς το μέλλον. Άρα έχω κάποια σχέση και παρακαλώ δεχτείτε με σαν ένα μέλος αυτής της ομάδας, δηλαδή των οικογενειών που επιχειρεί, παρότι τώρα είμαι ένας στέλεχος σε μια μεγάλη εταιρεία στην KPMG. Μια και μιλάμε λοιπόν για επιχειρήσεις, ας δώσουμε ένα γρήγορο ορισμό για να συνεννοούμαστε όλοι μαζί. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί και δεν υπάρχει ένας μοναδικός. Και υπάρχουν πολλοί ορισμοί οι οποίοι πολλές φορές είναι και αρκετά αναλυτικοί, λέγοντας πόσα ποσοστά πρέπει να έχεις για να είσαι οικογενειακή επιχείρηση κλπ. Εμείς λοιπόν επιλέγουμε αυτόν τον απλό ορισμό για να συνεννοούμαστε, που λέμε ότι η οικογενειακή επιχείρηση είναι μια επιχείρηση ή επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν ή ελέγχονται από μία ή και περισσότερες, αν δύο φίλοι συνεταιριστούν, οικογένειες. Μπορεί να είναι μικρού μεγάλου ή και πολύ μεγάλου μεγέθους, ακόμα και εισηγμένες. Αρκεί να ισχύει η πρώτη συνθήκη, δηλαδή να ελέγχονται από μία ή περισσότερες οικογένειες. Έτσι, για να βάλουμε ένα perspective. Τα χαρακτηριστικά της οικογενειακής επιχείρησης, όπως εμείς τα έχουμε βιώσει και όπως η βιβλιογραφία τα αναφέρει, είναι τα εξής. Η ιδιοκτησία, κοινό με κάθε επιχείρηση κάπου ανήκει σε πολλούς ή λίγους μετόχους. Είναι η διοίκηση, κοινό σε όλες τις επιχειρήσεις. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν διοικήσεις και διοικητικά συμβούλια και επιτροπές και executive committees και ούτω καθεξής.
Αυτό όμως που κάνει τη διαφορά στις οικογένειες. Οικογενειακές επιχειρήσεις είναι μια πολυπλοκότητα που οι μη οικογενειακές επιχειρήσεις δεν την έχουν. Θα πούμε δύο λόγια παρακάτω. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι στις οικογενειακές επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα οικοσύστημα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, που είναι η οικογένεια, η ιδιοκτησία, η διοίκηση, η διακυβέρνηση. Και με τη διακυβέρνηση να απομυθοποιήσουμε τον όρο όπου εννοούμε ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις και διοικείται μια επιχείρηση, είτε είναι πολύ μικρή, είτε είναι πάρα πολύ μεγάλη, έχουν κάποιον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν αποφάσεις. Θέλω να δούμε ποιος είναι αυτός. Και βέβαια, αφού μιλάμε για οικογένεια, ο στόχος όλων των οικογενειακών επιχειρήσεων είναι πώς θα μεταβιβαστεί στις επόμενες γενιές με επιτυχία η επιχείρηση η οποία στήθηκε στην ισοψηφιότητα. Αυτό απεικονίζεται μεθοδολογικά στο μοντέλο των τριών κύκλων, το οποίο ανεπτύχθη από τους καθηγητές Ταγκιούρι και Ντέιβις στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, το οποίο λέει το εξής. Οι τρεις αυτές διαστάσεις, ιδιοκτησία, οικογένεια, επιχείρηση, είναι, τους βλέπουμε σαν κύκλους, όπου οι κύκλοι εμπεριέχουν δραστηριότητες, οι οποίοι όμως κάπου τέμνονται. Οι αριθμοί που βλέπετε λοιπόν είναι ο ρόλος που θα μπορούσε να πάρει κάποιος ο οποίος ασχολείται με οικογενειακή επιχείρηση, ανάλογα με την ιδιότητά του. Δύο λόγια μόνο εδώ. Π.χ. ο ένα σημαίνει ότι εγώ είμαι μόνο στην οικογένεια, αλλά δεν έχω μετοχές, αλλά δεν έχω ιδιοκτησία και δεν έχω ρόλο στη διοίκηση ή στη λειτουργία της επιχείρησης. Ο έξι σημαίνει ότι εγώ είμαι ιδιοκτήτης, δεν είμαι οικογένεια, αλλά θα μπορούσε να είμαι στέλεχος που έχω πάρει μετοχές, είναι στρατηγικός επενδυτής και έχω θέση στη διοίκηση της επιχείρησης. Ο πιο σύνθετος ρόλος είναι ο 7, που σημαίνει ότι είμαι μέλος της οικογένειας, έχω μετοχές και έχω και διοικητικό ρόλο και εκεί η πολυπλοκότητα αυξάνει πάρα πολύ. Αυτό είναι το μοντέλο πάνω στο οποίο επιχειρούμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι δυναμικές που αναπτύσσονται και αυτό το μοντέλο, όπως θα καταλάβετε, είναι δυναμικό για τον πολύ απλό λόγο ότι και η οικογένεια αλλά και η επιχείρηση αλλάζουν. Στην οικογένεια νέα μέλη έρχονται, παντρεύονται, μεγαλώνουν, παιδιά, οι μεγαλύτεροι αποχωρούν και η επιχείρηση αλλάζει. Εδώ λοιπόν θέλω να προσπαθήσω να βάλω μερικές από τις προκλήσεις που έχουμε δει ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν, όχι όλες πάντα και όχι με κάποια σειρά. Ορισμένες νομοτελειακά και ορισμένες ανάλογα με την οριμότητα της επιχείρησης, της οικογένειας, το βαθμό εξέλιξης, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της οικογένειας. Το πρώτο κομμάτι που ήθελα πάντα να ρωτήσω είναι οι οικογενειακές επιχειρήσεις στο δίπολο οικογένεια-επιχείρηση πολλές φορές αναρωτιούνται βάζουμε πρώτα την οικογένεια ή βάζουμε πρώτα την επιχείρηση. Και ενώ αυτή η ερώτηση είναι λίγο μπερδεμένη, γιατί το «ή» οθεί τον αναγνώστη να τοποθετηθεί στο ένα ή στο άλλο άκρο, ουσιαστικά φανταστείτε το σαν μια γραμμή, όπου στα δύο άκρα είναι πρώτα οικογένεια, πρώτα επιχείρηση, θα μπορούσε κάποιος να τοποθετηθεί κάπου μέσα στη γραμμή και για κάποια σημεία ή περιπτώσεις να είναι κοντύτερα στην οικογένεια η απόφαση του ή κοντύτερα στην επιχείρηση. Αλλά είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε και να καταλάβουμε ότι αυτά τα δύο δίπολα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούμε εμείς σαν οικογένεια. Το πρώτο λοιπόν κομμάτι, το οποίο νομοτελειακά όλοι θα είναι μια τσιγκής και αναπτυσσόμενη και να περάσει στην επόμενη γενιά, είναι η διαδοχή. Πολύ μεγάλη πρόκληση, πολύ δύσκολη πρόκληση. Το δεύτερο κομμάτι είναι η απροθυμία μεταβίβαση εξουσίας. Πολλές φορές έχουμε ακούσει οι γονείς, ο μπαμπάς ή η μαμά, να μην θέλουν να αποχωριστούν το ρόλο τους στην επιχείρηση, ενώ τα παιδιά από κάτω ανυπομονούν πότε αυτό θα γίνει. Η επόμενη πρόκληση είναι συγκρούσεις ή διαφωνίες. Είτε είναι συγκρούσεις γενεών, είτε είναι συγκρούσεις μελών της οικογένειας. Και ξέρετε εδώ, η σύγκρουση τρομάζει, η λέξη σύγκρουση και η διαφωνία. Δεν είναι πάντα αρνητικές. Ενίοτε είναι επικοδομητικές και πάντα θα συμβούν. Ο τρόπος λοιπόν που τις αναγνωρίζουμε και ο τρόπος που τις διαχειριζόμαστε μπορεί να αποβεί και επικοδομητικός παράγοντας στη λειτουργία της επιχείρησης. Το επόμενο κομμάτι είναι η αποστασιοποίηση της επόμενης γενιάς. Ακούμε πολλές φορές, συνήθως τους μεγαλύτερους, ότι τα παιδιά μας έχουν τη δική τους ατζέντα, δεν ενδιαφέρονται, έχουν άλλη κουλτούρα και νοοτροπία, δεν μας καταλαβαίνουν. Σημαντικό να το καταλάβουμε, σημαντικότερο να το διαχειριστούμε. Το δεύτερο κομμάτι, το επόμενο κομμάτι, είναι αυτή η πεποίθηση ότι το δίκαιο σημαίνει ίσο.
Έχω δύο παιδιά, έχω τρία παιδιά, τέσσερα παιδιά. Θέλω να μοιράσω την περιουσία μου ή θέλω να μοιράσω ρόλους. Συνήθως οι γονείς λένε, θέλω να είμαι δίκαιος με τα παιδιά μου, θα τα κάνω όλα ίσα. Αυτό όμως είναι πάντα το σωστό για την επιχείρηση, αλλά και για τα παιδιά. Θέλει κουβέντα και σωστή ανάλυση και διαχείριση. Το επόμενο κομμάτι είναι ασάφεια ρόλων και έλλειψη διαφάνειας. Επειδή είμαστε μια οικογένεια, τα κάνουμε όλα γρήγορα, δεν χρειάζεται να ξέρουμε πολλά. Έλα εσύ στην εταιρεία και θα βρούμε τι θα κάνεις. Δημιουργεί προβλήματα στα παιδιά, δημιουργεί προβλήματα στους γονείς, δημιουργεί προβλήματα στην αγορά, προμηθευτές σας ή πελάτες, δημιουργεί προβλήματα και στους εργαζόμενους. Νεποτισμός, θεωρώντας ότι το όνομα και μόνο αρκεί για να είμαι ο επόμενος διάδοχος ή να καταλάβω μια διευθυντική θέση που έχει τα προβλήματά του, δεν είναι πάντα λάθος, αλλά θέλει και αυτό διαχείριση, συνήθως δημιουργεί πρόβλημα στην προσέλκυση υψηλόβαθμων στελεχών που βλέπουν ότι το ταβάνι είναι πιο χαμηλά από εκεί που θα το ήθελα, γιατί η θέση η υψηλή είναι ή θα καταληφθεί από τα νεότερα μέλη της οικογένειας. Η κουλτούρα, η ταυτότητα, οι αξίες της οικογένειας, η πιθανή διάβρωση από γενιά σε γενιά και η απώλειά τους είναι εξαιρετικά σημαντικό, παρότι μπορεί να ακούγεται κάπως soft, αλλά όλες οι επιτυχημένες οικογενειακές επιχειρήσεις στηρίζονται σε ένα σύστημα αξιών και μια ταυτότητα την οποία προσπαθούν να την περάσουν από γενιά σε γενιά, αναφέρθηκε και προηγουμένως. Και τέλος, η κουλτούρα του «αυτό μου ανήκει», που πολλές φορές τα παιδιά, οι διάδοχοι, οι επόμενες γενιές αυτομάτως ενδεχομένως την δημιουργούν, που και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα πώς βλέπω τον εαυτό μου στην επιχείρηση και πώς με βλέπουν οι άλλοι στην επιχείρηση, αλλά και τι έχω να κάνω για το μέλλον. Πάρα πολύ γρήγορα λοιπόν, αυτές είναι οι προκλήσεις και για να σας δώσω μια διάσταση ότι αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, ούτε και είναι ίδιο των ελληνικών επιχειρηματοδοχείς. Άρα θα λέει κανείς join the club, παρότι αναγνωρίζεται σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και βλέπετε ότι δεν έχει και διαφορές αναγεωγραφική περιοχή στον κόσμο. Το επόμενο κομμάτι είναι το πώς επιλέγουν τον επόμενο CEO. Και μας είπαν ότι περίπου το 50% ένα σημαντικό κομμάτι της επιλογής είναι το ενδιαφέρον των υποψηφίων για τη θέση του CEO για την επιχείρηση. Μετά ακολουθούν το αν έχει τα περισσότερα προσόντα. Μετά ακολουθεί ο πρωτότοκος. Κάποιοι, μικρό ποσοστό, περίπου 10%, λέει ότι αυτό είναι μια απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, εκεί που υπάρχει ένα πολύ ισχυρό και καταξιωμένο governance. Και βέβαια κάποιοι χρησιμοποιούν συμβούλους ή άλλα μέσα. Και τέλος, μια και μιλήσαμε για διακυβέρνηση, δείτε εδώ από την έρευνά μας πάλι ποια και σε τι συχνότητα και πλήθος από τα εργαλεία που υπάρχουν χρησιμοποιούν οι οικογενειακές επιχειρήσεις. Θα δείτε ότι σχεδόν το 50% έχουν ένα εργαλείο. Και για να δω τι εννοούμε εργαλεία, αριστερά κάτω υπάρχουν ας πούμε, κάποια ανοιχτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο, η συμμετοχή ανεξάρτητων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου, η παρουσία οικογενειακού καταστατικού και ούτω καθεξής. 45% λοιπόν ένα, 22% δύο από αυτά τα εργαλεία, 19% τρία και ένα 14% τέσσερα και περισσότερα. Τέλος, επειδή το συνέδριο είναι επιχειρηματικό, όλοι αναζητούμε την επιτυχία, αναζητούμε την ανάπτυξη, αναζητούμε την ευημερία. Ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε εμείς το πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα, τα έχουμε ομαδοποιήσει σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, όπου η μία αφορά την περιουσία της επιχείρησης, η άλλη αφορά την εξουσία και τη διοίκηση και το άλλο αφορά την οικογενειακή συνοχή. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία ένα governance μοντέλο της οικογενειακής επιχείρησης, ένα οικογενειακό governance, συνήθως ασχολείται. Και πάντα υπάρχουν απαντήσεις οι οποίες είναι συγκεκριμένες και κατευθυνόμενες στις ανάγκες της επιχείρησης. Όλα αυτά αποτυπώνονται σε ένα οικογενειακό καταστατικό, το οποίο, όπως είπα και προηγουμένως, είναι εξαιρετικά προσωπικό στις ανάγκες και χαρακτηριστικά της οικογενειακής επιχείρησης, ζωντανό, διότι, όπως είπα προηγουμένως, το μοντέλο και το οικοσύστημα αναπτύσσεται συνεχώς και ανανεώνεται και είναι οι κανόνες με τους οποίους επιχειρεί η οικογένεια και συνεργάζεται μεταξύ τους. Για παράδειγμα, στο κομμάτι περιουσία. Απαντά σε ερωτήματα ποιος μπορεί να είναι μέτοχος, ποια είναι η διαδικασία μεταβίβασης μετοχών, ποια είναι η πνευματική πολιτική που είναι ικανοποιεί τις ανάγκες της εταιρείας αλλά και των μετόχων, ποια είναι η πολιτική των αμοιβών και παροχών των μελών της οικογένειας που εργάζονται στην επιχείρηση, πώς θα διαχειριστούμε την τυχόν οικογενειακή κοινή οικογενειακή περιουσία, στο κομμάτι εξουσία και διοίκηση, πότε, ποιος και πώς αναλαμβάνει τη διοίκηση,
ποιες πρέπει να είναι οι εμπειρίες και οι ικανότητες των διαδόχων και πώς θα τις διαγνώσουμε. Ποιο το πλάνο ανάπτυξης ενός CEO για να καταλάβει τη διάσημη επιτυχία, αλλά και το πλάνο αποχώρησης, για να μην ξεχνούμε τους αποχωρούμενους, τους αποχωρούντες. Ποια είναι η πολιτική πρόσληψη εργασίας των μελών της οικογένειας, δικαιώματα, υποχρεώσεις μετόχων, συμφωνίες μετόχων. Στο ΔΕ οικογενειακή συνοχή, ενώ πάλι ακούγεται soft, είναι εξαιρετικά σημαντικό που ο ιδιώτης μπορεί να έχει ένα οικογενειακό συμβούλιο. Ποια είναι η οικογενειακή κουλτούρα, το όραμα και οι αξίες, τι ρόλο θα παίξουν οι εξαγχιστίες συγγενείς στην επιχείρησή μας και βέβαια πώς θα διαχειριστώ συγκρούσεις διαφωνίες που ανέφερε προηγουμένως. Αυτά είχα να πω πάρα πολύ γρήγορα και κάνω και stop sharing εδώ, που ελπίζω να δώσουν τροφή για την επόμενη κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σου. Να κρατήσω λίγο 2-3 έννοιες που είπες. Ιδιοκτησία, οικογένεια, επιχείρηση και το μεγάλο δίλημα, πρώτα η οικογένεια ή πρώτα η επιχείρηση. Να συγχαρώ επίσης πολύ και για την πετυχημένη εκδήλωση που κάνετε κάθε χρόνο, το Family Business. Είχε την ευκαιρία και ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, ο κ. Κωνσταντόπουλος, να συμμετάσχει σε μια τέτοια εκδήλωση που κάνατε 2 χρόνια πριν, να την κάνω λάθος, και να πει και την εμπειρία του ως άνθρωπος που πήρε τη σκυτάλη από τον πατέρα του και σιγά σιγά τη δίνει στην επόμενη γενιά. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και ο αγαπητός μου ο Πάνος, ο κύριος Μενεξόπουλος, και εκείνος πήρε τη σκυτάλη από τον πατέρα του και σιγά σιγά να το δώσει στην επόμενη γενιά. Πάνω να μας συστηθείς, να μπεις μερικά πράγματα στην εταιρεία, λακωνικός όπως πάντα. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την πρόσκληση και για την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων, να εκφράσω την εμπειρία μου και τις σκέψεις μου για όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιούμε είτε σαν δεύτερη, είτε σε συνεργασία με την πρώτη και την τρίτη γενιά. Αυτό που φαντάζομαι θα πρέπει να σε πρώτη φάση να κάνω είναι να κάνω μια παρουσίαση της εταιρείας, πολύ γρήγορη. Να πω ότι η εταιρεία ξεκίνησε γύρω στο 50 στην περιοχή στο Αγαδάδικα. Από εκεί και πέρα προχώρησε σε κάποιες παραγωγικές μικρές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Νεάπολης. Μεταφέρθηκε το 90 στο Καλοχώρι, όπου είναι και αυτή τη στιγμή η εγκατάστασή μας, η μηχανική εγκατάσταση, ιδιόκτητα όλα. Και ότι η εταιρεία το 17 από μόριθμη μετατράπηκε σε ΑΕΒΕ. Η επιχείρηση διαθέτει μια παραγωγική εγκατάσταση, περισσότερο για την παρουσία στην χώρα της Μολδαβίας, όπου υπάρχει συγκεκριμένη πρώτη ύλη. Και, συγγνώμη, δεν έκανα παρουσία της εταιρείας. Θεώρησα ότι πολλοί ξέρουν ότι ασχολούμαστε με ξηρούς καρπούς. Η δουλειά μας είναι, η επιχείρηση ασχολείται με ξηρούς καρπούς και ξερά τρόφιμα εν γέννη, μπαχαρικά και όσπρια. Εκτός από το υποκατάστημα που διαθέτουμε στη Μολδαβία, υπάρχει και μια άλλη ακόμα εγκατάσταση στην Ιστιαία Ευβίας, όπου εκεί υπάρχει η πρώτη ύλη, τα ΣΥΚΑ Ευβίας, τα περίφημα, που πάλι και, αυτή η εγκατάσταση αξιοποιείται περισσότερο για την πληροφόρηση παρά για τη συγκέντρωση, γιατί είμαστε σε συνεργασία με τοπικό συνεργάτη. Η εγκατάσταση και εκεί είναι ιδιόκτητη. Να πω ότι τα τελευταία 3 χρόνια και φυσικά στη συνέχεια της δεκαετούς περίοδου των μνημονίων, όπως όλες οι επιχειρήσεις, έτσι και η δική μας προσπάθησε να αντιδράσει και ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, η οποία όμως βοήθησε στο να βρούμε, να αναγκαστούμε να βρούμε κανάλια, να αναγκαστούμε να βρούμε νέες αγορές, να αναγκαστούμε να αλλάξουμε ίσως νοοτροπία και ιδέες και να μην μείνουμε στατικοί στην κλασική ιδέα του Έλληνα εμπόρου που δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια. Μια και είναι η λέξη κλειδί του συνεδρίου, το awareness, θέλω να τονίσω και να πω που πιστεύω, κάτι που πιστεύω ακράδαντα, είναι ότι φυσικά οι εξαγωγείς το έχουν βαθιά ριζωμένο μέσα τους και το ξέρουν και το ενστερνίζονται, φαντάζομαι, είναι ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας δεν έχει να ζηλέψει τίποτα απολύτως με τον οποιονδήποτε Ολλανδό, Γερμανό ή οποιονδήποτε άλλον δραστηριοποιείται στις ίδιες αγορές όπου τυχόν απευθύνεται ο Έλληνας εξαγωγέας. Το πρόβλημα για τον Έλληνα εξαγωγέα είναι ίσως κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, μια πολυπλοκότητα νόμων, μια πολυνομία που μπερδεύει πολλές φορές και εδώ είναι και κάτι που θα πω
ότι μπερδεύει και ενοχλεί πολύ περισσότερο τις νέες γενιές, τους νέους ανθρώπους, γιατί καλώς ή κακώς από κάποια ηλικία και πάνω έχουμε συνηθίσει, ξέρουμε από το λειτουργεί το σύστημα και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε και να ελιχθούμε σε αυτά τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας. Η παρουσία της εταιρείας ήταν πολύ σύντομη για να μην κουράσω. Εάν θέλετε να προχωρήσουμε σε κάποιες εκεί εδώ, από όσο κατάλαβα εδώ, γιατί υπάρχει δυσκολία. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Πάνο. Λακωνικός όπως είπα, όπως πάντα. Να κάνουμε λίγο τη συζήτηση λίγο πιο διαδραστική. Να ξεκινήσω πάλι από τη ζωή. Δεν τη βλέπω. Ζωή, εσένα και ο πατέρας σου και η θείη σου είναι ένα υπόδειγμα επιχειρηματικότητας. Ξεκίνησαν από ένα μικρό μηχανουργείο 5x10, 50 τετραγωνικά μέτρα στον Εύωσμο και έχουν φτάσει τώρα σε μία έκταση 100.000 τετραγωνικά μέτρα που είστε αυτή τη στιγμή στη Σύνδο, 25.000 τετραγωνικά 30 στεγασμένα, με θυγατρική παραγωγική μονάδα στη Σμύρνη, με θυγατρική παραγωγική μονάδα στη Συρία. Ουσιαστικά έχει γίνει μία μικρή ελληνική πολυεθνική εταιρεία. Αυτή τη στιγμή είστε η τρίτη γενιά, η δεύτερη γενιά, 5 άτομα της δεύτερης γενιάς παίρνουν τη σκυτάλη από τον αγαπητό Κώστα, χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβούλου στο ΣΕΒΕ και τα αδέρφια του, τον Αντώνη και τον Παρασκευά. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω και με την εμπειρία που έχεις και τα βιώματα, ποια είναι τα ωφέλη από την ενασχόληση πολλών μελών και από διαφορετικούς κλάδους της οικογένειας στην επιχείρηση και ποιες είναι οι προκλήσεις. Πώς συνεργάζεστε μεταξύ σας για τη λήψη των αποφάσεων? Είπε πριν ο Βαγγέλης ο Αποστολάκης, πρώτα η οικογένεια ή πρώτα η επιχείρηση. Και για σένα προσωπικά, ποιοι παράγοντες έπαιξαν ρόλο στην απόφασή σου να ασχοληθείς με την οικογενειακή επιχείρηση? Είχες σκεφτεί κάτι άλλο, είχες εξετάσει κάτι άλλο από νωρίς ή είχες τα μάτια σου στραμμένα στην επιχείρηση? Ζωή. Λοιπόν, θα ήθελα και μετά από την παρουσίαση και των δύο κυρίων και κυρίως να πω ότι κυρίως του κυρίου Αποστολάκη, οι προκλήσεις αυτές οι οποίες αναφέρθηκαν πιστεύω ότι υπάρχουν σε όλες τις οικογενειακές επιχειρήσεις και σε εμάς αντίστοιχα υπήρξαν αυτές οι οικογενειακές επιχειρήσεις. Τώρα, όπως σας είπα και μέσα στην παρουσίαση, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τα μέλη της νέας γενιάς, που αποτελείται δηλαδή ανάμεσα σε μένα και εγώ, και της πρώτης γενιάς, όπου έχει εκλέξει ομόφωνα και έναν CEO, τον Νίκο Παλατιανά. Το καλό είναι ότι όλα τα μέλη της νέας γενιάς έχουμε κάποιες συγκεκριμένες σπουδές, κάποιες συγκεκριμένες δεξιότητες, οι οποίες και έχουμε αναλάβει αντίστοιχα τα τμήματα, τα οποία ανάλογα με τις σπουδές μας και τις δεξιότητές μας, βοηθάνε έτσι ώστε να εξελίξουμε την εταιρεία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν διακριτά μέρη και ο κάθε ένας αναλαμβάνει έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ευθύνες. Και όλοι μαζί μετά σε ένα διοικητικό συμβούλιο τα συζητάμε και ομόφωνα μετά ή κατά πλειοψηφία προχωράμε στην λήψη των αποφάσεων και στη διεκπαιρέωση των διαδικασιών. Σίγουρα το γεγονός αυτό ότι οι γονείς μας, όπως είπατε και εσείς, ξεκίνησαν από ένα πολύ μικρό μηχανουργείο και εξελίχθηκαν και έφτασαν σε αυτό το σημείο που είναι τώρα η εταιρεία, η Palaplus, με δυναμική παρουσία σε 73 χώρες και ηγέτες στον ελλαδικό χώρο. Σίγουρα για μας αυτό αποτελεί μια πρόκληση και είναι ένα δύσκολο κομμάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε ένα βήμα εμείς στη δεύτερη γενιά για να εξελίξουμε την εταιρεία ακόμα περισσότερο. Αλλά πιστεύω ότι όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο. Ένα βήμα είναι να είμαστε καινοτόμοι, ελληνική δυνατή καινοτόμος, όπως είναι και το μότο μας. Σας έχουν δώσει ψηλά τον πύχη. Εγώ σας εύχομαι έτσι, να το κρατήσετε και να το πάτε και ακόμα ψηλότερα. Ευχαριστούμε. Βαγγέλη, από τη δικιά σου την εμπειρία που μπαίνεις μέσα σε επιχειρήσεις και με τον προηγούμενο ρόλο σου, το συμβουλευτικό, και τώρα που ασχολείσαι περισσότερο με τις οικογενειακές επιχειρήσεις,
Ποιες θεωρείς ότι είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις? Επίσης, είπε και η Ζωή πριν, αλλά θα ήθελα να ακούσω και τη δικιά σου τη γνώμη, πώς θεωρείς ότι αυξάνεται η πολυπλοκότητα από γενιά σε γενιά και τι πρέπει να κάνουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις επί τούτου? Και με την εμπειρία σου που έχεις και έχοντας γράψει και πολλά άρθρα, έχουμε διαβάσει όλοι τα άρθρα αυτά που έχεις διαβάσει, που έχεις γράψει για την οικογενειακή επιχείρηση. Ένα κρίσιμο ερώτημα. Πού διαφέρει η εταιρική διακυβέρνηση στην οικογενειακή επιχείρηση? Η οικογενειακή επιχείρηση είναι και η L'Oréal, έτσι, είναι και η Louis Vuitton, είναι και η Fiat, είναι και η Walmart. Πού διαφέρει η εταιρική διακυβέρνηση ή τι συνίσταται στην ελληνική οικογενειακή επιχείρηση, να το πούμε έτσι? Οκ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά θέματα μου έβαλες, Παναγιώτη. Ναι, όλα μαζί. Πολύ ευχαρίστω να τα δούμε. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στην Παλαπλάτ. Θεωρώ ότι είναι πολύ υγιές. Έχει δυσκολίες. Και αν θα ρώταγα κάτι, ας πούμε, την Ζωή, αφού μπήκαμε στο κοινωνικό, θα ήθελα να μάθω, που ακουπά, Παναγιώτη, το τελευταίο ερώτημα, σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι αμοιβώς οικογενειακό, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Είτε είναι οι πιο απλές αποφάσεις, είτε οι πιο δύσκολες. Δεν το θέτω σαν ερώτημα, αλλά είναι ένα θέμα που πάντα μας απασχολεί. Ακριβώς. Να πιάσω όμως τα θέματα που μου είπες. Λοιπόν, εγώ ανέφερα τις προκλήσεις και ευχαριστώ πάρα πολύ τη Ζωή που είπε ότι αυτές τις προκλήσεις αναγνωρίζω και κάποιες τις είχαμε διαχειριστεί στο παρελθόν, ενδεχομένως κάποιες να τις έχουμε και στο μέλλον. Όπως προείπα, δεν είναι ότι αυτές οι προκλήσεις σε ένα χρονοδιάγραμμα οι επιχειρήσεις θα σας αντιμετωπίσουν όλες με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ανάλογα με το ύφος, την πολυπλοκότητα, την οριμότητα και το μύθος της επιχείρησης. Σίγουρα όμως θα έβαζα ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η διαδοχή. Και την είχα και πρώτη-πρώτη. Γιατί εννοώ διαδοχή? Γιατί είναι δύσκολο. Γιατί ο επιχειρηματίας, ο οποίος μπορεί να είναι εκπληκτικός, να αναπτύσσει αγορές, να βγει στο εξωτερικό, να κάνει επενδύσεις, να έχει συνεργασίες, όταν βλέπει τα παιδιά του, όταν βλέπει τα εγγόνια του ενδεχομένως, εγώ έχω δει ότι μπαίνει ένα φίλτρο μπροστά, όπου αλλοιώνει την κρίση και δυσκολεύει πολλές φορές τη λήψη σκληρών αποφάσεων που μπορεί όπως να είναι σωστές. Άρα για μένα η διαδοχή, που νομοτελειακά όπως είπα θα συμβεί, είναι ίσως το σημαντικότερο και το πιο δύσκολο κομμάτι από αυτά τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση. Το δεύτερο κομμάτι είναι το governance. Και με governance, και απαντώ και το τρίτο, εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια που επιχειρεί αποφασίζει τα σημαντικά θέματα. Για να αποφασίσει πρέπει να συζητήσει, ανοιχτά, αλλά με κανόνες και να έχει έναν τρόπο με τον οποίο θα αποφασίσει. Ιδιαιτέρως δε, εάν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ιδιαιτέρως δε, εάν υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Ιδιαιτέρως δε, εάν υπάρχει, πώς να το πω, ας πούμε, αυτό που θα μπορούσε κανείς να πει, ο σεβασμός της παλιάς γενιάς προς την καινούργια, μπορεί να δημιουργήσει και περιορισμούς, ώστε η νέα γενιά να εκφραστεί και να προβάλλει θέσεις ισχυρότερα. Το governance, λοιπόν, το οικογενειακό governance, για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί το εταιρικό governance, και εδώ να κάνω το διαχωρισμό εταιρικής διακυβέρνησης με οικογενειακής διακυβέρνησης, η λέξη διακυβέρνηση είναι TV, που σημαίνει το σύστημα και ο τρόπος με τον οποίο παίρνω αποφάσεις. Η διακυβέρνηση εξορισμού έχει στρατηγικό ρόλο και λιγότερο εκτελεστικό ρόλο. Άρα η διακυβέρνηση που στην επιχείρηση εκφράζεται με το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εκεί για να μπορέσει να καθοδηγήσει την εταιρεία, να διαμορφώσει και να βεβαιωθεί ότι υλοποιεί την στρατηγική, να προστατεύσει ενδεχομένως την εταιρεία από ρίσκα τα οποία δεν επιθυμεί να λάβει και να συμβουλεύσει τον CEO, ο οποίος είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ Διοικητικού Συμβουλίου και εταιρείας, να υλοποιήσει. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα και λίγο πιο διαφορετικά. Γιατί εδώ η οικογένεια, και όπως είπα προηγουμένως, ανάλογα με το ρόλο του οποίου έχει στην οικογένεια, αν είσαι μέτοχος, αν δεν είσαι μέτοχος, αν εργάζεσαι, αν δεν εργάζεσαι, αν είσαι εν δυνάμει μέτοχος, έχει να κάνει, αν θέλετε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι η οικογενειακή διακυβέρνηση, προσέξτε, μην μείνουμε στον ορισμό το βαρύγδουπο διακυβέρνηση, λάβετε το με τον απλό τρόπο. Πώς η οικογένεια συζητά και αποφασίζει? Ποιος επηρεάζει τις αποφάσεις?
Μπορεί αυτό να γίνεται άτυπα σε ένα οικογενειακό τραπέζι. Πρέπει να έχουμε κανόνες. Μπορεί να γίνεται πιο επίσημα σε ένα δομημένο περιβάλλον, με στοιχεία, με παρουσιάσεις, με αναλύσεις, με διαβουλεύσεις. Η οικογένεια όμως αποφασίζει και αυτή η απόφαση μεταφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, ακόμα και αν πολλές φορές ταυτίζεται, για να γίνει πράξη στην επιχείρηση. Εμείς λοιπόν λέμε στην οικογενειακή διακυβέρνηση, πρέπει να αναγνωρίσουμε τους ρόλους των μελών της οικογένειας. Ποιος επηρεάζει τις αποφάσεις και να μην ξεχνούμε ενδεχομένως και αφανείς ήρωες που πολλές φορές μπορεί να είναι οι σύζυγοι, άνδρες ή γυναίκες, σύζυγοι, οι οποίοι μπορεί να έχουν να μην έχουν ρόλο. Μπορεί να είναι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι επηρεάζουν την οικογένεια για να πάρει αποφάσεις. Ο τρόπος λοιπόν που συνέρχεται, συζητά, αναλύει, αποφασίζει ή η οικογένεια για την πορεία της επιχείρησης που στοχεύει στην εφημερία για να επιστρέψει αυτή η εφημερία, θέλετε, σε πλούτο στην οικογένεια, είναι η οικογενειακή διακυβέρνηση. Και ανέφερα προηγουμένως τα τρία έλεγχα που εμείς βλέπουμε, δηλαδή που είναι η περιουσία, πώς μεταφέρω την περιουσία από γενιά σε γενιά, η διοίκηση και η οικογένεια. Αυτά τα τρία πράγματα έτσι τάχιστα, Παναγιώτη μου, για να πω το λόγο και στο συμπόλαιο. Ωραία. Έτσι. Ευχαριστούμε. Έχω αφήσει βέβαια την πολυπλοκότητα, να το πούμε λίγο μετά. Ναι, ναι. Γιατί όντως θα δούμε και αν έχουμε το χρόνο. Πού είναι η πολυπλοκότητα περισσότερη, βεβαίως. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη κλπ. Και να αναφέρουμε και κάποια στιγμή αυτή την περίφημη στατιστική που πάντα λέμε και όλοι ξέρουν ότι για να φτάσει στην τρίτη γενιά παγκοσμίως μόνο το 3% των επιχειρήσεων φτάνουν εκεί, που θέλει μία κουβεντούλα. Σωστά. Βέβαια ο Πάνος είναι το αντίθετο παράδειγμα. Την πήρε τη σκυτάλη από τον πατέρα του και σήκωσε την επιχείρηση. Είσαι ακριβώς το ίδιο παράδειγμα και με τον Γιώργο τον Κωνσταντόπουλο, τον πρόεδρο, που είχε πάει πριν 2 χρόνια και είχε κάνει μια παρόμοια τοποθέτηση. Εσένα, Γιώργο, ο πατέρας σου ακόμα έρχεται στην επιχείρηση. 94 με το καλό. Ζωή να έχει. Εντάξει. Ωραία. Εσύ πάνω έζησες την εμπειρία αυτή, όπως και ο Γιώργος. Πήρες τη σκυτάλη από τον πατέρα σου. Ετοιμάζεστε να το δώσετε στην επόμενη γενιά. Με την εμπειρία που έχεις, ποιες είναι οι ομοιότητες του τότε πάνω με τον τώρα πάνω, έτσι, τότε που έπαιρνε τη σκυτάλη, τώρα που πρέπει να δώσει τη σκυτάλη, υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που αντιμετώπισες διαφορετικά? Και ένα κρίσιμο επίσης ερώτημα που είναι στη συνέχεια αυτού, είναι το πότε. Πότε πρέπει να γίνεται η διαδικασία της διαδοχής και να αποχωρεί η υφιστάμενη γενιά και πρέπει να συνεχίσει να έχει ρόλο η προηγούμενη γενιά ή να είναι αφανής από πίσω ή να είναι ενεργή ή αν δεν έρχεται είναι σαν να τραβάς την πρίζα και μετά δεν ξέρεις το μέλλον του. Να ξεκινήσω από το τέλος και να πω ότι η επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται κάθε στιγμή, διαφοροποιείται κάθε στιγμή, έχει ανάγκη από αποφάσεις σοβαρές σε δεδομένη στιγμή που θα πρέπει να πάρθει απόφαση. Αλλά να πάω ξεκινώντας, ποια ήταν η δική μου η πρόκληση, τι αντιμετώπισα εγώ όταν πέθανε ο πατέρας μου στα 30 μου, που κληθήκαμε να αναλάβουμε μια επιχείρηση στο επίπεδο που ήταν και να αποδείξουμε ότι μπορούμε να τη συνεχίσουμε. Η πρόκληση ήταν η αποδοχή. Η αποδοχή από την αγορά, η αποδοχή από τους συνεργάτες, η αποδοχή με τα τωρινά δεδομένα από τις τράπεζες, η γνώση όλων αυτών που δεν προλάβαμε να μάθουμε με την εμπειρία, γιατί καλώς ή κακώς κάθε μέρα ζούμε και μαθαίνουμε και όσο προχωράμε καταλαβαίνουμε ότι ξέρουμε λίγα από αυτά που θα πρέπει να ξέρουμε συνολικά. Και να το παραλληλήσω με τα παιδιά μου, τους γιους μου που είναι στην επιχείρηση αυτή τη στιγμή, οι οποίοι είναι πλέον ισότιμοι, αποφασίζουν ισότιμα στην επιχείρηση. Ένα φαινόμενο της εποχής που θα μείνει, φαντάζομαι, είναι η διαδικτυακή ενημέρωση και συζήτηση. Οπότε, στο κομμάτι του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρθηκε, είμαστε τριμελές, βέβαια, συμβούλιο. Έχουμε συμβούλιο κάθε 5 λεπτά ή κάθε 1 ώρα ή συνεχώς για να παίρνονται και αποφάσεις, γιατί κατά βάση είμαστε και εμπορική επιχείρηση. Η πρόκληση για μένα, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η μία γενιά στην άλλη,
Η σκητάλη που θα δοθεί, να δοθεί μετά από αποδοχή της νέας γενιάς από το προσωπικό της επιχείρησης, η νέα γενιά να συνεχίσει με την ίδια λογική και με την ίδια σκέψη και αντιμετώπιση, είτε κοινωνικά στο κομμάτι της επιχείρησης, στην κοινωνικότητα της επιχείρησης, είτε στον τρόπο συναλλαγής, και γενικότερα η εμφάνιση της επιχείρησης να είναι με τον ίδιο τρόπο. Αυτό που βλέπω είναι ότι είναι λογικό. Οι επιχειρήσεις από τη δεύτερη στην τρίτη γενιά, κρατάω κάτι από τον προλαλήσαντα με το φούρνο, που ζώντας από μικρό στην επιχείρηση, καταλαβαίνεις ότι προχωρώντας φυσικά την περίοδο των διακοπών και όχι του σχολείου, βλέπεις εάν σου αρέσει ή όχι. Και εκεί είναι και το ζητούμενο, νομίζω, για την επόμενη γενιά, να κάνει κάτι γιατί το θέλει και όχι να κάνει κάτι γιατί τον βολεύει επειδή το βρήκε, και να κάνει κάτι γιατί το αγαπάει ή το αγάπησε, για να το κάνει δυνατά, σωστά και να έχει και επιχείρηση και αυτό που κάνει, που παίρνει τη σκυτάλη, να το αναδείξει, να το προχωρήσει, να το μεγαλώσει, να το αναπτύξει σε όφελος και της επιχείρησης, αλλά και γενικότερα του συνόλου. Επειδή μίλησες για αγάπη τώρα, έβγαλε συνέστημα. Αυτός ο συναισθηματικός δεσμός που έχεις εσύ για την επιχείρηση βοηθάει τη λήψη των δύσκολων αποφάσεων. Και ένα επόμενο επίσης είναι, γιατί σιγά σιγά τα παιδιά έχουν μπει στο management της εταιρείας, έτσι. Μπαίνοντας στη διοίκηση της εταιρείας, πρέπει να γίνει και μεταβίβαση μετοχών ή είναι δύο ανεξάρτητα πράγματα? Πιστεύω ότι είναι δύο πολύ ανεξάρτητα πράγματα. Φυσική εξέλιξη για το γονιό και το παιδί είναι να υπάρξει αυτή η μεταβίβαση. Είναι ένα κομμάτι που στο τέλος θέλω να συζητήσουμε και να θίξω κάτι και να κάνω και μια πρόταση. Η επιχείρηση είναι επιχείρηση. Δεν μπορεί να κάνει εκπτώσεις τη στιγμή που πρέπει να πάρθει μια απόφαση. Οπότε το συνέστημα τη στιγμή της απόφασης δεν πρέπει να είναι εκεί. Και φυσικά το συνέστημα είναι περισσότερο στις προηγούμενες γενιές, γιατί οι νέες γενιές σκέφτονται πιο ορθολογικά, πιο σωστά. Ο παράγοντας άνθρωπος είναι εκεί, είναι δεδομένο, αλλά από την άλλη έχει σημασία και το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα δυστυχώς, ευτυχώς ή δυστυχώς, είναι αυτό που μετράει πολύ περισσότερο στην εποχή που ζούμε. Είναι η εποχή της ίσως χαμηλής κερδοφορίας, είναι η εποχή του φοβερά έντονου ανταγωνισμού και είναι και η εποχή που κάνεις προσπάθεια για κάποια νέα αγορά με τα ρίσκα της και οτιδήποτε συμβαίνει σημαίνει το να προσποθώ και να επιχειρώ, που σε μια οικογενειακή επιχείρηση θα μπορούσε κανείς να πει ότι μπορούν να γίνουν κάποιες εκπτώσεις στις λανθασμένες αποφάσεις επιχειρηματικές. Πιστεύω ότι η επιχείρηση είναι επιχείρηση, καλός ή κακός. Μετά από κάποια χρόνια παράλληλου βίου μέσα στην επιχείρηση με τα παιδιά μου και με τη λογική που έχω αποφασίσει ότι θα προσπαθήσω, είμαι οπαδός ότι για να μάθω πρέπει να χάσω ή να το πληρώσω. Εάν δεν πληρώσω δεν θα μάθω. Και εκεί είναι και ο ρόλος της προηγούμενης γενιάς, με την εμπειρία και συνεχώς πάνω από τη δουλειά, να προσπαθεί να μην ζημιώσει η επιχείρηση από μια λανθασμένη απόφαση που πρέπει να πάρθει όμως ούτως ή άλλως. Αποδεικνύεται εκ των υστέρων, εκ του αποτελέσματος κρίνουμε, αν ήταν καλή ή όχι. Οπότε ο γονιός, εφόσον μιλάμε για γονέα, πρέπει να είναι συνέχεια παρόν και παράλληλα να δίνει και τις ευκαιρίες να γίνονται οι προσπάθειες, είτε είναι ζημιογόνες, είτε φυσικά είναι κερδοφόρες για το όφελος της επιχείρησης. Ναι, ναι, κατανοητό. Εδώ πρέπει να τονίσουμε και το άλλο, ότι η αγορά εξελίσσεται. Πολύ σωστά η κυρία Παλατιανά είπε ότι υπάρχει καταμερισμός. Ο καταμερισμός θέσεων, εργασιών και ευθυνών είναι το νούμερο ένα. Και όσο πιο πολύ βαθαίνουμε και μετά την κρίση του μνημονίου και την κρίση που ζούμε αυτή τη στιγμή που δεν έχει τελειώσει, βλέπουμε ότι ο καθένας πρέπει να λάβει και να έχει το κομμάτι το δικό του. Και
η συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, η συζήτηση καθημερινή για την κρίση και την αξιολόγηση να είναι συνεχής. Είναι πολύ σημαντικό. Άλλος, έτσι κι αλλιώς, και όταν εξάγουμε και στο εξωτερικό και αντιμετωπίζουμε και το διεθνή ανταγωνισμό, υπάρχουν και προδιαγραφές που μας θέτουν οι πελάτες και προς το ζήτημα των διαδικασιών των εσωτερικών και ως προς το ζήτημα της βιωσιμότητας, sustainability της επιχείρησης. Να γυρίσω ένα πολύ γρήγορο ακόμα γύρο να κάνουμε, γιατί μου κάνουν νοήματα ότι έχουμε περάσει το χρόνο. Ζωή, εσύ από μικρή μεγάλωσες και με βάση τις εμπειρίες που είχες και από, από τις διηγήσεις, αλλά και, και βιωματικά από αυτά που άκουγες και βίωνες και από τον πατέρα σου και από τους θείους σου, που ήταν όλοι πάρα πολύ αφοσιωμένοι στην επιχείρηση, αυτοδημιούργητοι, αλλά και τις μεταγενέστερες εμπειρίες που είχες μπαίνοντας στην επιχείρηση μέσα, ως τέλεχος πλέον και τώρα ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, τι είναι αυτό που θα ήθελες να μεταφέρεις στα δικά σου παιδιά, την επόμενη γενιά, και πώς οραματίζεις το μέλλον της επιχείρησης? Είπαμε πριν ότι σας δίνουν τη σκυτάλη με τον πήχη ψηλά. Και οι στόχοι και τα οράματα που έχετε, η νέα πεντάδα, να το πω έτσι, είναι κοινά. Λοιπόν, αυτό που είπατε κι εσείς, είναι η σκυτάλη πρέπει να είναι έτσι όπως γίνεται ή πρέπει να γίνει δυναμικά. Αυτό που έχουμε όμως σαν όραμα, και θεωρώ ότι και όλη η δεύτερη γενιά έχει σαν όραμα, είναι ότι να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, να δούμε σε νέες αγορές, να εισάγουμε μια νέα γάμα προϊόντων, να κάνουμε νέα επενδυτικά πλάνα και η καινοτομία να συνδυάζεται με το όνομα της Παλαπλάς. Αυτό που οι γονείς μας πέρασαν μέσα από την καθημερινότητα, τα βιώματα της συζήτησης, είναι ότι όλο αυτό δεν ήταν το όραμά τους να κάνουν αυτή την πορεία τους, να ιδρύσουν εταιρεία στην Σμύρνη, στην Τουρκία, και αυτή τη στιγμή να φτάσουν να είναι αυτή η δυναμική εταιρεία, να είμαστε η δυναμική εταιρεία με διεθνή αναγνώριση παντού. Είναι κάθε φορά να κάνεις ένα βήμα, το επόμενο βήμα, να βάζεις ένα λιθαράκι έτσι ώστε να προχωράει η εταιρεία. Αυτό πιστεύω θα ήθελα να δω και εγώ στα επόμενα χρόνια για την Παλαπλάς, και το ίδιο πιστεύω είναι και η δεύτερη γενιά πιστεύει. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ζωή. Βαγγέλη, να είστε καλά. Βαγγέλη, μια σύντομη τοποθέτηση. Εσύ είσαι χρόνια στο συμβουλευτικό κομμάτι των επιχειρήσεων, να το πούμε έτσι, στο κλασικό συμβουλευτικό κομμάτι των επιχειρήσεων, και πριν από κάποια χρόνια γύρισε στο διακόπτη. Και τι είναι αυτό που σε όθησε τα τελευταία χρόνια να ασχοληθείς με τα θέματα των οικογενειακών επιχειρήσεων? Και το βασικότερο που θέλω να σε ρωτήσω είναι πώς ένα εξωτερικό σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, ποιος είναι ο ρόλος δηλαδή, και σε ακούνε? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύσκολη ερώτηση. Αλλά αν μπορώ να πάρω ένα λεπτό, θέλω να κάνω ένα σχόλιο στην κυρία Παλαθιανά. Εγώ από την πρώτη τοποθέτηση διήκρινα πάρα πολύ έντονα ορισμένες αξίες που ανέφερα και τις σημείωσα. Μίλησε για εργατικότητα, μίλησε για σεβασμό, μίλησε για εμπιστοσύνη. Το οποίο εγώ τι κατάλαβα, ότι αυτές οι αξίες έχουν διαπεράσει ίσως στο ελληνικά και αποτελούν ένα πυρήνα από το αξιακό σύστημα το οποίο αυτή η επιχείρηση επιθυμεί να επιχειρεί. Δηλαδή, επιθυμεί να επιχειρεί με εργατικότητα, με σεβασμό προς όλους, με εμπιστοσύνη, προς τον άλλον, που είναι θεμελιώδεις αρχές για να επιχειρώ. Είμαι σίγουρος υπάρχουν και άλλα. Και θα σας πω εμείς σαν σύμβουλοι τι κάνουμε μετά. Και ένα μικρό σχόλιο στον κύριο Μενεξουδούλο όσον αφορά τη διαδοχή. Εξαιρετικό αυτό το οποίο είπε. Έτσι, για να δώσω λίγο το perspective του Συμβούλου, εμείς λέμε, επειδή αυτό είναι δύσκολο το θέμα, το θέμα της διαδοχής πρέπει να αρχίσει νωρίς. Δεν εννοώ να γίνει νωρίς. Να αρχίσει νωρίς, γιατί είναι ένα ταξίδι. Η διαδοχή έχει διάφορα βήματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε πώς είναι υποψήφιοι διάδοχοι. Είναι εύκολο και δύσκολο μπορεί, εάν είναι μόνο ένα. Αλλά αν είναι τρεις, εάν είναι τέσσερις, είναι αρκετά δύσκολο. Ακόμα και στον ένα, διότι μπορεί να μην είναι κατάλληλος. Άρα λοιπόν, υποψήφιοι διάδοχοι. Δούμε. Αν αυτή η υποψήφια διάδοχη, εμείς ρωτούμε μία πολύ απλή ερώτηση. Αν θέλει και αν μπορεί. Είναι απλή ερώτηση, αν θέλει και αν μπορεί, αλλά υποκρύπτει πολύ σύνθετες έννοιες.
Γιατί για να θέλει πρέπει να ξέρει. Και είπε ο κύριος Μενεξόπουλος ότι εάν ασχοληθείς από πολύ νωρίς, καταλαβαίνεις τι είναι αυτό το οποίο κάνουμε και εάν σου αρέσει, εάν θέλεις, εάν το βλέπεις να είναι μέρος της ζωής σου. Το εάν μπορεί, ενδεχομένως πρέπει να το κρίνουν και άλλοι. Και βέβαια, αν είσαι αποδεκτός, αποδεκτός από την οικογένεια, αποδεκτός από τους εργαζόμενους, αποδεκτός από την κοινωνία, από τους πελάτες, από τους προμηθευτές σου, και μετά να αρχίσει ένα πλάνο προετοιμασίας των διαδόχων για να μπορέσουν να καθίσουν με επιτυχία στη θέση και να μην ξεχνάμε ότι οι αποχωρούντες δεν πρέπει να πάνε 100 χρονών. Δεν πρέπει να είναι πλέον ανίκανοι προς εργασία. Οφείλουν να αποχωρήσουν νωρίτερα, αλλά να συμμετέχουν, να υποστηρίζουν και να τους δοθεί ρόλος και από σεβασμό προς αυτά τα οποία έχουν κάνει, αλλά και διότι έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν μετά εντός εταιρείας και εκτός εταιρείας. Και έρχομαι λοιπόν, συγγνώμη για το, αλλά ένιωθα ότι πρέπει να το πω αυτό. Έχω σπουδάσει στο εξωτερικό, να είναι καλά ο μπαμπάς, που όπως σας τον έδειξε και στη φωτογραφία, στο φούρνο του είχε τη διορατικότητα, την προοδευτική σκέψη τη δεκαετία του 70 να με οθήσει να πάω στο εξωτερικό, χωρίς να ξέρω καν τη γλώσσα και να σπουδάσω εκεί για να πάρω μια διαφορετική πορεία, αυτή που τελικά πήρα και δόξα τω Θεώ, καλά, είμαστε μια λογικά πετυχημένη πορεία. Εγώ λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια ήμουν σύμβουλος επιχειρήσεων. Δηλαδή, τι έκανα, έμπαινα σε επιχειρήσεις, μιλούσα με τους διευθυντές, είτε είναι ο γενικός διευθυντής ή διευθυντής διευθύνσεων, και προσπαθούσαμε στο γνωστικό μου αντικείμενο να τους βοηθήσουμε να επιλύσουν επιχειρηματικά και επιχειρησιακά προβλήματα. Είτε λέγεται τεχνολογία, είτε λέγεται διαδικασίες, είτε λέγεται επενδύσεις, οτιδήποτε. Η KPMG λοιπόν διεθνώς τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει εξαιρετικά πολύ και έχει μελετήσει ότι παγκοσμίως οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν τον πυρήνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Να σημειώσετε ότι το 80% των επιχειρήσεων παγκοσμίως, περίπου, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις με τον δεσμό που προηγουμένως έδωσα. Στην Ελλάδα, δεν έχω το ακριβές νούμερο, αλλά θα τολμούσα να πω ότι είναι 90, ίσως και περισσότερες. Αυτό λοιπόν, εμένα, με την εμπειρία που έχω, με έκανε να στραφώ και να μελετήσω αυτό το χώρο. Η ΔΕΚ KPMG έχει δημιουργήσει ένα κέντρο αριστείας, όπου παράγει μεθοδολογίες με διεθνείς που είχε πανεπιστήμια. Μελετούμε την εμπειρία και την κατανόηση των προβλημάτων των επιχειρήσεων αυτών, αλλά και την εμπειρία του πώς οι επιχειρήσεις λειτουργούν, πορεύονται και ευημερούν, και ήρθαμε να τα παντρέψουμε. Έχω λοιπόν μελετήσει, κάνουμε αυτό, και η λέξη awareness, Παναγιώτη μου, του συνεδρίου σας, είναι εξαιρετικά ευστοχή, να ανεβάσουμε το awareness στις επιχειρήσεις ότι εκτός από το επιχειρήν, το κομμάτι οικογένεια είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μην το αφήνετε, γιατί πολλές φορές ερχόμαστε πυροσβεστικά να λύσουμε προβλήματα. Έρχομαι λοιπόν σε επιχειρήσεις με την ιδιότητά μου, με τα χρόνια εμπειρίας που κουβαλώ, και επειδή είμαι ανεξάρτητος, διότι εγώ δεν έχω ούτε παρελθόν, ούτε παρόν με την επιχείρηση, αλλά ούτε και μέλλον, προσπαθώ να φέρω ενδεχομένως όλα τα μέλη να συζητήσουν καυτά και δύσκολα θέματα. Τους προτείνουμε εναρκτικές λύσεις να σκεφτούν στο πώς θα αντιμετώπιζαν ένα θέμα, π.χ. διαδοχή, π.χ. διακυβέρνηση, π.χ. περιουσία, π.χ. αν η περιουσία συνοδεύεται με την διοίκηση στη μεταφορά τους, να τους βοηθήσουμε να αποφασίσουν εν ψυχρό και πριν το πρόβλημα γίνει πρόβλημα, πώς θα το αντιμετωπίζαμε όταν και εφόσον υπάρξει, γιατί η λύση που θα αποφασίσει μια οικογένεια που εντίμως επιχειρεί και σέβεται τα μέλη της νωρίς, θα την απεικαλεστεί στο μέλλον ότι αυτός είναι ο τρόπος που είπαμε να επιλύσουμε τα θέματα της διοίκησης, διαδοχής, διακυβέρνησης, περιουσίας κλπ. Όταν συζητήσαμε. Φτιάχνουμε λοιπόν το οικογενειακό καταστατικό των επιχειρήσεων, που είναι το σύνολο κανόνων που η υπάρχουσα του γενιά και οι επόμενες θα προσπαθήσουν να επιχειρήσουν για να φέρουν την ευημερία και εναρμονία στο μέλλον. Αν με ακούν, νομίζω εδώ το άσπρο μαλλί λίγο βοηθάει, γιατί νομίζω ότι πλέον έχω μία πορεία στην αγορά, μπορώ να μιλήσω business, μπορώ να μιλήσω family, μπορώ να μιλήσω soft, μπορώ να μιλήσω hard, και οι συνεργάτες που έχω είναι αντιστοίχου προφίλ και νοοτροπίας, και θεωρώ ότι ναι, με ακούν. Ενίοτε με δυσκολία, ναι, με ακούν. Και το πιο σημαντικό είναι, μπορώ να μπω και στη μέση ενδεχομένως διαφορετικών απόψεων και να εισφέρω την κοινή γραμμή και λύση που πιθανόν να ενδιαφέρει και να εισακωστούν από τις οικογένειες. Μου άρεσε η τελευταία σου απάντηση.
Μου άρεσε η τελευταία σου απάντηση. Ξέρεις και εγώ ότι έκανα ένα έτσι γύρισμα του διακόπτη. Από μέσα από την επιχείρηση βγήκα απ' έξω και τώρα βλέπω τις επιχειρήσεις απ' έξω προς τα μέσα. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει, ούτε πίστηκα απόλυτα, αν σε ακούν λόγω της προσωπικότητάς σου, που την έχεις, δεν θα αφισβητούμε, μην το πάρεις υποτυπωτικά, γνωριζόμαστε και χρόνια, ή επειδή σε πληρώνουν για να σε ακούν. Είναι τελείως διαφορετικό και με την οτροπία που έχει η ελληνική επιχείρηση. Α, αυτό τον πλήρωσα, άρα θα πρέπει να τον ακούσω. Δηλαδή, αν δεν σε πλήρωνε, θα ήταν έτσι τόσο ευήκο ο νους από τη μεριά της επιχείρησης. Εγώ δεν έχω καταλήξει ακόμα στο σκέλος αυτό. Νομίζω, Παναγιώτη, ναι, θα σου πω, πολύ καλή ερώτησή σου. Πρώτα απ' όλα, δεν έχω αποχωρήσει από τις υπόλοιπες δραστηριότητες, αλλά επειδή προφανώς. Είμαι πρόεδρος της εταιρείας στην Ελλάδα, της KPMG, αλλά είμαι και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας των συμβούλων. Ναι. Άρα, διοικητικά έχω ένα μεγάλο χώρο, αλλά αυτή τη δουλειά, και πολλές φορές το λέω στους ευαίσθητα και εμπιστευτικά, που μόνο εγώ και οι εξοικειμένοι συνεργάτες μπορούν να το κάνουν και όχι οι υπόλοιποι. Άρα, αυτή τη δουλειά την κάνω εγώ, ενώ οδηγώ για την υπόλοιπη επιχείρηση. Τώρα, το αν με πληρώνουν ή όχι, θεωρώ ότι η αμοιβή έχει να κάνει με το πώς κάποιος αναγνωρίζει ότι αυτό το οποίο θα λάβει έχει αξία. Θεωρώ βεβαίως, εάν με πληρώσουν, εγώ δεν λέω με ακούν, έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις. Τις οποίες πρέπει εγώ να κάνω deliver. Ωραία, άρα και τσάμπα να έκανα μια δουλειά, εγώ θα έκανα την ίδια δουλειά. Τσάμπα. Έτσι, θα έκανα την ίδια δουλειά. Θεωρώ όμως ότι η επιχείρηση θα το δει πιο σοβαρά όταν θα συντάξουν κάποιες προδιαγραφές το τι θα περιμένει από μένα και θα απαιτήσει να το λάβει, γιατί με πλήρωσε. Συμφωνούμε απόλυτα. Ευχαριστώ. Ένα τελευταίο ερώτημα στο πάνω να κάνω. Είχαμε τώρα την κρίση του COVID και της πανδημίας και κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης ποιο θεωρείς τον ρόλος που διαδραμάτισε η νέα γενιά, σε βοήθησαν, υπήρχαν κάποια ταλέντα ή δεξιότητες της νέας γενιάς που συνέβαλαν στη διαχείριση αυτών των προκλήσεων. Ξέρω, ας πούμε, περισσότερο τον Αλέξανδρο, ο οποίος έχει μία ενασχόληση, νέες τεχνολογίες κτλ. Βοήθησε αυτό, όχι γενικά, και ειδικά κατά τη διάρκεια της κρίσης αυτής της πανδημίας. Σίγουρα η ψηφιακή εποχή που ζούμε είναι κάτι που δεν μπορεί να την εκμεταλλευτεί πάρα πολύ η γενιά των άντα. Προσπαθούμε, αλλά δεν το πετυχαίνουμε. Σίγουρα η νέα γενιά έχει πολύ καλύτερες δεξιότητες, έχει πολύ πιο καθαρό μυαλό και πολύ καλύτερο, μια μεγαλύτερη διορατικότητα, εν πάση περιπτώσει, στο πού κινείται η αγορά. Σίγουρα, όπως είπα και πριν, και η συνθήκη των μνημονίων και η συνθήκη που ζούμε τώρα με την πανδημία είναι μια περίοδος η οποία σε αναγκάζει να βρεις λύσεις bypass, λύσεις καινούργιες, να πας σε καινούργιες αγορές, να εκμεταλλευτείς κάποια δεδομένα, να εκμεταλλευτείς την ανάπτυξη μιας επιχείρησης και να κυνηγήσεις την ανάπτυξη της επιχείρησης, γιατί μπορεί να πας πλέον σε αγορές με προδιαγραφές. Που σίγουρα ο ανταγωνισμός εκεί είναι πιο έντονος από μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά έχεις την πρόκληση να μπορέσεις να διεκδικήσεις και να συμμετάσχεις. Μπορώ να πω, σαν επιχείρηση, έχουμε διεκδικήσει και έχουμε πάρει δουλειές οι οποίες ένα χρόνο πριν ήταν ένα άπιαστο όνειρο, ακόμα για τον κλάδο μας. Πραγματικά κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει. Μπορέσαμε και το καταφέραμε. Γιατί? Γιατί υπάρχει αυτός ο καταμερισμός μέσα στην επιχείρηση, υπάρχει η βοήθεια, υπάρχει η ανοχή από την μεγαλύτερη ηλικία προς τη μικρότερη, που πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει πάντοτε. Και σίγουρα θα πω αυτό το που λέγατε τη συζήτησή σας προηγουμένως, ότι όταν ένας σύμβουλος καλείται σε μια επιχείρηση, δεν μπορεί να μην δώσει κάτι. Και δεν έχει να κάνει με το επειδή πλήρωσα πρέπει να το εφαρμόσω. Από αυτά που άκουσα, θα κρατήσω αυτά που πιστεύω σαν επιχείρηση, σαν επιχειρηματίας, σαν επαγγελματίας, ότι αυτά κουμπώνουν στη δική μου την επιχείρηση. Γιατί μια γενικότητα και μια θεωρητική τοποθέτηση πρέπει να έχει εφαρμογή και πρακτικά. Βεβαίως. Και εκεί είναι ο επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας που θα πρέπει να πάρει τη θεωρία, να την κάνει πράξη και να την αναδείξει αυτή την πράξη όσο μπορεί περισσότερο. Σωστά.
Στο κομμάτι της διαδοχής ήθελα να πω κάτι. Ναι. Και να το πάρω σαν παράδειγμα, όχι σαν παρουσίαση για την επιχείρηση τη δική μας, αλλά το χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα. Η διαδοχή, είπα και πριν, για μένα είναι, θα πρέπει να γίνεται μάλλον παράλληλα με την αποδοχή της νέας γενιάς, την εδραίωση της νέας γενιάς στην επιχείρηση, την επιτυχημένη πορεία της νέας γενιάς, ώστε να πάνε ισότιμα για ένα μεγάλο διάστημα, Θεού θέλοντος, και οι δύο γενιές παράλληλα. Ευχής έργων θα ήταν να υπήρχαν και τρεις γενιές τα παράλληλα, που υπάρχουν σε άλλες χώρες ίσως, όχι τόσο στην Ελλάδα. Αλλά από την άλλη, καταφέραμε να έχουμε μια μικρή μείωση στο τζίρο μας την προηγούμενη χρονιά. Προσπαθούμε και βλέπουμε ένα στόχο να ξεπεράσουμε τα όρια της μικρομεσαίας επιχείρησης φέτος. Τρέχουμε ένα επενδυτικό πρόγραμμα κάποιων 6, 7, 8 εκατομμυρίων. Αυτό όμως τι σημαίνει για την επιχείρηση? Ότι γίνεται αυτό για να αναπτυχθεί. Αναπτύσσοντας την επιχείρηση, έχεις απέναντί σου κάποιον ο οποίος σε παρακολουθεί με ένα μάτι όχι πολύ καλό για τον επιχειρηματία, που έχει να κάνει με τη μεταβίβαση των μετοχών. Όταν η επιχείρηση αναπτύσσεται, και ιδιαίτερα όταν η επιχείρηση είναι κερδοφόρα, φτάνει να είναι αντικίνητρο πια η μεταβίβαση των μετοχών. Ναι, ναι. Ένα θέμα είναι η απόφαση της μεταβίβασης των μετοχών από τη μια γενιά στην άλλη, από τον ιδιοκτήτη σε κάποιους άλλους. Περισσότερο, το πιο κλασικό είναι στους κατιόντες. Αλλά θα πρέπει το κράτος, τουλάχιστον, η πρότασή μου είναι αυτή, σε αυτούς που είναι, που δραστηριοποιούνται στην επιχείρηση για χρόνια και έχουν βοηθήσει και έχουν συμμετάσχει στην ανάπτυξη της επιχείρησης, το πώς υπάρχουν τρόποι και μέθοδοι για να βγει αυτό και να ομοθετηθεί, να μπορεί να υπάρχει μια καλύτερη φορολογική αντιμετώπιση. Γιατί κατά ψέματα ξέρουμε ότι να πάμε στο κομμάτι της ακίνητης περιουσίας μέχρι πριν πέσουν οι φορολογικοί συντελεστές που έχουν πέσει τα τελευταία χρόνια, το να πεθάνει κάποιος ήταν και η καταστροφή της ακίνητης περιουσίας για την οικογένεια. Σωστά. Πρέπει να υπάρχουν κίνητρα, όπως υπάρχουν κίνητρα για την ανάπτυξη, θα πρέπει να υπάρχουν και κίνητρα για τη συνέχιση των οικογενειακών επιχειρήσεων κατά βάση, μια και είναι το θέμα μας, αλλά και γενικότερα των επιχειρήσεων, οι οποίες οι εισηγμένες, καλώς ή κακώς, έχουν μια άλλη φορολογική μεταχείριση. Οι μη εισηγμένες όμως έχουν τον πέλεκι από πάνω που κρέμεται. Το θέμα στο επόμενο συνέδριο, γιατί είναι μεγάλο θέμα. Εγώ να ευχαριστήσω τη Ζωή Παλαθιανά, τον Βαγγέλη τον Αποστολάκη, τον Πάνο τον Μενεξόπουλο και όλους όσους μας ακούνε και μας βλέπουν. Ελπίζω να ήταν χρήσιμα, ήταν χρήσιμο το πάνελ που ακούσατε. Να δώσω τη σκυτάλη στο Χρήστο Κόνστα. Και Χρήστο, ελπίζω το επόμενο πάνελ που θα διευθύνεις εσύ να είναι πιο σύντομο και να είσαι καλύτερος moderator από μένα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ.